Γεια σας, αυτό είναι το πέμπτο μάθημα εκμάθησης SQL Server για αρχάριους. Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε τι είναι η επικύρωση ακυρεότητας συνδέσεων και για να γίνει αυτό το μάθημα πιο κατανοητό, σας προτείνω να παρακολουθήσετε τα δύο προηγούμενα μαθήματα, όπου στο τρίτο είδαμε πώς δημιουργούμε πίνακες και τη σύνδεση μεταξύ πρωτεύοντος και ξένου κλειδιού και στο τέταρτο είδαμε πώς δημιουργούμε περιορισμό προεπιλεγμένης τιμής. Για αρχή, ας δούμε τι είναι η επικύρωση ακυρεότητας συνδέσεων. Η επικύρωση ακυρεότητας συνδέσεων καθορίζει το τι ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσει ο Microsoft SQL Server εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να ενημερώσει ή να διαγράψει μία εγγραφή από κάποιο πίνακα όταν αυτή είναι ξένο κλειδί σε κάποιον άλλο πίνακα. Έτσι, πηγαίνοντας στο Table Person, για παράδειγμα η Jade, βλέπουμε έχει gender ID το 2. Οπότε αν πάμε στον table gender και για ID 2, βλέπουμε ότι για την Jade αντιστοιχεί το female. Οπότε, αν εμείς πάμε να διαγράψουμε από το table gender το 2, τότε το gender ID της Jade μένει σαν ορφανή εγγραφή, αφού δεν θα δείχνει πουθενά. Και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος ο SQL Server το απαγορεύει να συμβεί. Οπότε, αν πάμε όπως είχαμε δει σε αυτούς τους πίνακες και πούμε ότι θέλουμε να διαγράψουμε από τον table gender την εγγραφή με ID 2, θα μας πει ότι δεν μπορούμε γιατί υπάρχει ο περιορισμός ξένου κλειδιού στο table person. Πάμε λοιπόν στο table person. Είναι αυτός εδώ ο περιορισμός. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τι λέει αυτός ο περιορισμός. Ότι το gender ID από το table person αναφέρεται σαν ξένο κλειδί στο ID του table gender. Οπότε εδώ, αν πάμε λίγο πιο κάτω στο Insert and Update Specifications, βλέπουμε ότι από default η επιλογή για το Delete και το Update είναι η No Action. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλες τις επιλογές επικύρωσης ακυρεότητας συνδέσεων. Η No Action είναι η προεπιλεγμένη διαδικασία, όπου όπως και είδαμε, η διαγραφή ή η ενημέρωση απορρίπτεται με μήνυμα λάθος. Η Cascade, όπου η διαγραφή ή ενημέρωση ενός κλειδιού θα έχει το ίδιο αντίκτυπο σε όλους τους πίνακες όπου χρησιμοποιείται σαν ξένο κλειδί. Η Set Null, που ορίζει ότι η διαγραφή ή η ενημέρωση ενός κλειδιού παίρνει την τιμή Null. Και η Set Default, όπου εάν έχει οριστεί default τιμή, η διαγραφή ή η ενημέρωση ενός κλειδιού θα πάρει αυτή τη default τιμή. Τώρα να δούμε και στην πράξη πώς δουλεύουν αυτές οι επιλογές. Οπότε εδώ θα επιλέξουμε το Set Default, όπου αυτό στην ουσία είναι το άλλο constraint που είχαμε φτιάξει, που έλεγε ότι η default τιμή για το gender ID θα είναι το 3. Οπότε, κάνοντας Save Table Person και εκτελώντας το delete, βλέπουμε ότι εδώ διαγράφηκε η τιμή 2 και όσες εγγραφές είχαν τιμή 2 πήραν την τιμή 3 σαν gender ID που είναι η default τιμή. Τώρα, αν δεν έχουμε ορίσει κάποια default τιμή, υπάρχει δυνατότητα set null, όπου αφού κάνουμε save, τρέχουμε το delete για ID 1, θα δούμε ότι αυτή εδώ η εγγραφή θα πάρει τιμή null, οπότε ο Μάρτι πήρε gender ID null. Και τέλος, πάμε να δούμε την επιλογή cascade, όπου αφού αποθηκεύσουμε, αν τρέξουμε το delete με ID 3,
θα διαγραφούν όλες οι εγγραφές με Gender ID 3. Και κάνοντάς το, βλέπουμε ότι έμειναν μόνο οι εγγραφές με Gender ID NaN. Αυτό ήταν το πέμπτο μάθημα εκμάθησης SQL Server για αρχάριους, στο οποίο είδαμε τι είναι η επικύρωση ακεραιότητας συνδέσεων, καθώς και όλες τις επιλογές σε περίπτωση διαγραφής ή ενημέρωσης ενός κλειδιού.